Λοιπόν, η απαγόρευση της κυκλοφορίας, να ξαναπώ έτσι, συμπερασματικά, πηγαίνει στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, κατάργηση SMS και ελεύθερες μετακινήσεις από νομό σε νομό. Από την Παρασκευή είναι όλα αυτά. Εξακολουθεί η απαγόρευση μουσικής και τον Μάιο στην εστίαση και όλα τα υπόλοιπα που είπε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Κέρτσος, τον ακούσαμε. Πάμε να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Τάσο Γαϊτάνη. Κύριε Γαϊτάνη, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα κύριε Ντόκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μην ξεχνάμε είναι γιορτινές μέρες ακόμα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Επίσης, χρόνια πολλά κύριε Γαϊτάνη, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσετε την άρση περιορισμών στην οποία προχωρούμε από τις 14, ανοίγει και ο τουρισμός και αν αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Και σε τι μέγεθος, γιατί τα κρούσματα παραμένουν, πολλά βέβαια γίνονται πολλοί έλεγχοι, θα μπορούσε να πει κανείς, όμως οι διασωληνωμένοι είναι πάνω από 700, παραμένουν, οι νεκροί είναι πολλοί και σήμερα είναι 70, ο ρυθμός τους είναι 70 και εδώ στα Γιάννενα έχουμε πολλά κρούσματα το τελευταίο διάστημα, 59 είναι τα νέα κρούσματα σήμερα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Τι λέτε? Κύριε Ντόκα, το άνοιγμα αυτό είχε περίπου ανακοινωθεί. Σωστή. Μιλάμε πριν το Πάσχα, στο διάγγελμα ο Πρωθυπουργός είχε προδιαγράψει έναν χάρτη εξόδου από τα περιοριστικά μέτρα που στα μέσα Μαΐου πράγματι είχε και το άνοιγμα του τουρισμού, το άνοιγμα αν θέλετε και των ταξιδιών από νομό σε νομό, άρα ήταν κάτι το οποίο αναμενόταν. Κάποιες προδιαγραφές τέθηκαν σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρετε, δεν σημαίνει επουδενή ότι έχουμε ξεπλέξει με τον κορονοϊό. Όποιος το νομίζει αυτό βάζει σε κίνδυνο πρώτα και κύριο τον εαυτό του, αλλά βάζει σε κύριο και τους διπλανούς του, τα αγαπημένα του πρόσωπα, τα μέλη της οικογένειας του. Θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, να τηρούμε τα μέτρα, να φοράμε τη μάσκα μας και το κυριότερο κύριε Ντόκα να πάμε να εμβολιαστούμε. Είπατε γιατί γίνεται πλέον αυτό το άνοιγμα, τι έχει αλλάξει, ενώ πλέον τα κρούσματα ή διασωληνωμένοι είναι ακόμα αρκετοί. Mm-hmm. Αυτό που έχει αλλάξει κύριε Ντόκα είναι καταρχάς ο εμβολιασμός. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Γνωρίζουμε για παράδειγμα πλέον ότι από όσους έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις, μόλις το 0,3% των συμπολιτών μας έχει νοσήσει. Διασωληνωμένοι, είπατε, ο αριθμός τους είναι πράγματι υψηλός. Δεν είναι εμβολιασμένοι οι διασωληνωμένοι. Όσοι έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις έχουν καταφέρει να διαφύγουν τον κίνδυνο. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη δική μας πατρίδα. Ξέρουμε και το παράδειγμα, αν θέλετε, του Ισραήλ, της Μεγάλης Βρετανίας, ακόμα και των ΗΠΑ, χώρες που έχει εμβολιασμός προχωρήσει πάρα πολύ. Έχουμε τα self-test, κύριε Ντόκα. Τα σχολεία, για παράδειγμα, Δευτέρα και Τετάρτη. Τολμώ να σας πω ότι η κόρη μου μου είπε ότι μόλις τελειώσουμε μαζί τη συνέντευξη να κάνουμε το δικό της self-test. Ωραία. Για να βρούμε στο σχολείο. Έχουμε άλλο ένα όπλο λοιπόν για να ελέγξουμε την πανδημία. Έχουμε τα rapid test σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Πέρσι το Μάιο που ανοίξαμε δεν υπήρχαν ακόμα τα rapid test. Και θα έχουμε φυσικά και το επιστοποιητικό εμβολιασμό. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια ευρύτερη εικόνα, αν θέλετε, η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στον εμβολιασμό, που μας δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουμε βάσιμα ότι σύν το χρόνο θα καταφέρουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό να ελέγξουμε την πανδημία. Το Μάιο και τον Ιούνιο, κύριε Ντόκα, δεν θα υπάρχει συμπολίτης μας ο οποίος θέλει να εμβολιαστεί και να μην έχει κάνει τουλάχιστον τη μία δόση του εμβολίου. Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία. Πάμε και εκεί λίγο. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς. Ναι. Κοίταξε, για τον εμβολιασμό σε τουριστικά νησιά, ναι. Η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει από το χειμώνα ακόμα για τα πολύ μικρά νησιά. Θυμάστε Καστελό, Ρίζο, Ανάφη, όλα αυτά τα μικρά νησιά που με πολύ λίγους κατοίκους είχαν εμβολιαστεί. Τώρα επεκτείνεται αυτό το πρόγραμμα. Ουσιαστικά ηλικιακά είχαν το δικαίωμα οι νησιώτες μας και σε αυτά τα νησιά, τα πιο μεγάλα, οι άνω των 30 να εμβολιαστούν. Επεκτείνεται αυτό το πρόγραμμα σε όλες τις ηλικίες άνω των 18, με τη χρήση του μονοδοσικού εμβολίου. Να μια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα εμβόλια. Θα γίνει μια φορά εμβολιασμός των συμπολιτών μας, ώστε στα τέλη Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή σε αυτά τα νησιά αποτελούν και τουριστικούς προορισμούς και θα δεχθούν μεγάλο μέρος από το τουριστικό, από τους τουρίστες που επισκέπτονται την πατρίδα μας, να είναι άνθρωποι θωρακισμένοι υγειονομικά, αλλά και από την άλλη να αισθάνονται και μεγαλύτερη ασφάλεια οι τουρίστες που θα τα επιστρέψουν, που θα τα επιλέξουν, συγχωρείτε. Άρα είναι διπλό το όφελος, αν θέλετε, και η υγειονομική θωράκιση, αλλά και η δυνατότητα να υποδεχθούν περισσότερους τουρίστες. Τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Σήμερα ένας στους 100 Έλληνες
κύριε Ντόκα, καθημερινά εμβολιάζεται. Είναι πολύ ψηλός ο ρυθμός και σας το λέω αυτό, γιατί θυμάστε ότι είχαμε υποσχεθεί περίπου 1.000 εμβολιαστικά κέντρα, είναι πολύ περισσότερα. Οι εμβολιασμοί είναι περίπου 110.000 την ημέρα. Όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά μας χλέβαζε, λέγει ο κύριος Τσίπρας ότι ούτε με 25.000 εμβολιασμούς την ημέρα δεν πρόκειται να πιάσουμε το τείχος ανοσίας που λέει η κυβέρνηση για μέσα στο καλοκαίρι. Είναι πολλαπλάσια τα νούμερα των εμβολιασμών που γίνονται κάθε μέρα. Μία πρωτόγνωρη διαδικασία, μία διαδικασία που μας κάνει όλους χαρούμενους, που φαίνεται ότι το κράτος πραγματικά σέβεται τον πολίτη. Μία εμπειρία που σε όλη την Ευρώπη μνημονεύεται η Ελλάδα για αυτό που έχει πετύχει και μας δείχνει, αν θέλετε, το δρόμο και για το μέλλον. Τι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε, ποιος είναι ο πύχης, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε. Κατά συνέπεια, λοιπόν, κύριε Ντόκα, για να επανέλθω στην πανδημία, γι' αυτό το λόγο γίνεται το άνοιγμα. Θέλω να απευθύνω έκκληση για άλλη μια φορά, το έχω ξανακάνει από τη δική σας κοινότητα, τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν, να σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο. Όλα τα εμβόλια είναι εξίσου ασφαλή και με αυτόν τον τρόπο μόνο θα καταφέρουμε να ελέγξουμε την πανδημία και τελικά ποιο είναι το ζητούμενο, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Κάποιοι λένε, και η αντιπολίτευση αλλά και πολίτες λένε, ότι αυτοί οι εμβολιασμοί που τώρα γίνονται και που πράγματι έχουν μεγάλα μεγέθη θα έπρεπε να γίνουν εδώ και ένα μήνα. Θα έπρεπε δηλαδή να τρέξουμε πιο γρήγορα τους εμβολιασμούς. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο δική σας ευθύνη, της ελληνικής κυβέρνησης θέλω να πω, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμφωνιών που αυτή έκανε. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Ντόκα, η μία όψη νομίζω είναι αυτή. Νομίζω ότι κανείς πρέπει να πει όλη την αλήθεια. Η πρώτη αλήθεια είναι ότι πράγματι ο ρυθμός εμβολιασμού δεν είναι αυτός που θα θέλαμε το πρώτο τρίμηνο του 2021. Θα θέλαμε όλα τα πράγματα να είχαν πάει πολύ καλύτερα. Βλέπετε, για παράδειγμα, ότι η Ευρώπη σταματά την προμήθεια των εμβολιασμών της AstraZeneca. Όχι γιατί τα εμβόλια δεν είναι καλά, αλίμον. Είναι ασφαλέστατο. Αλλά γιατί η ίδια η AstraZeneca δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα συμπεφωνημέντα. Άρα ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως είναι, και πρέπει να τη λέμε την αλήθεια, το γεγονός ότι η Ευρώπη άπλωσε αυτό το δίκτυο αλληλεγγύης πάνω από τις χώρες και δεν οδήγησε σε ένα ράλι, αν θέλετε, εμβολιασμών, εμβολίων, που θα ευνοούσε πολύ περισσότερο τις μεγάλες χώρες, τις πιο πλούσιες χώρες και όχι τις μικρότερες χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Ήταν κάτι που τελικά, κύριε Ντόκα, μας ευνοεί. Και αν θέλετε, και το πράσινο πιστοποιητικό μας ευνοεί. Άρα, ναι, η κριτική θα πρέπει να γίνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς, και την κάνουν όλοι αυτοί και δεν έχω και καμία δυσκολία να την κάνω και εγώ. Αλλά από την άλλη, το γεγονός ότι άπλωσε αυτό το δίχτυ αλληλεγγύης, αν θέλετε, μας βοηθάει όλους το ίδιο. Μάλιστα. Πάμε σε κάτι άλλο, κύριε εκπρόσωπε. Αναδείχτηκε για μία ακόμη φορά με ένα τραγικό τρόπο μια δημόσια συζήτηση για την εγκληματική πολιτική, για την αντεγκληματική πολιτική στη χώρα. Τι λέτε, μιλώ για το έγκλημα στα γλυκά νερά, το σκληρό πραγματικά αυτό περιστατικό. Ξανασυζητάμε δημόσια στα social media και παντού για την αντεγκληματική πολιτική της χώρας. Τι λέτε εσείς, χρειάζεται αυστηροποίηση ποινών για πολύ βαριά εγκλήματα όπως αυτό στα γλυκά νερά? Κύριε Ντόκο, καταρχάς το έγκλημα, όπως είπατε, είναι κάτι που μας έχει συγκλονίσει όλους, και η βαρβαρότητα και ο τρόπος που έγινε. Μια νεαρή κοπέλα δίπλα στο 11 μηνών παιδί της έχασε τη ζωή της από απάνθρωπους εγκληματίες. Είναι κάτι το οποίο μας έχει συγκλονίσει και να ευχηθούμε, και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει αυτό, σε πρώτη φάση η αστυνομία να εντοπίσει τους δράστες και να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη για αυτή τους την πράξη. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, η αντεγκληματική πολιτική έχει πολλές διαστάσεις. Μία από τις διαστάσεις που αναφέρεται είναι οι ποινές. Όπως θυμάστε, η Νέα Δημοκρατία από την αρχή, από το 2019, το έχει εξηγήσει και προεκλογικά ότι θα καταργήσει τον νόμο Παρασκευόπουλου, θα φέρει νέο ποινικό κώδικα που θα αυστηροποιήσει κάποιες ποινές. Όπως ανακοίνωσε και σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κύριος Τσιάρας, μελετούνται διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με την αυστηροποίηση κάποιων ποινών. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα ζητήματα των εγκλημάτων αυτού του τύπου που είδαμε στα γλυκά νερά. Είναι ένα μεγάλο πλέγμα
τέτοιου είδους συμπεριφορών, αν θέλετε, και αδικημάτων. Άρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι κάτι το οποίο μεριμνά το έχει στο μυαλό του, μάλιστα, και όχι μόνο σήμερα. Εγώ σας θυμίζω και προς το τέλος Απριλίου ο κύριος Τσιάρας είχε δώσει και μια συνέντευξη σε μια μεγάλη εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και είχε αναφέρει αυτή του την πρόθεση. Το λέω για να μην νομίζει κανείς ότι αυτό είναι προϊόν της επικαιρότητας. Είναι κάτι δεν γίνεται εν θερμό, ναι. Το μελετά προφανώς δεν είναι εν θερμό. Έτσι πρέπει να το δούμε. Αλλά γενικά το πλέγμα της αντεγκληματικής πολιτικής είναι κάτι πιο σύνθετο, αφορά πολλά πράγματα και που βέβαια πρέπει στο δημόσιο διάλογο, συμφωνώ μαζί σας, να μπαίνει όχι μόνο όταν έχουμε δυστυχώς τέτοια εγκλήματα όπως τα γλυκά νερά, αλλά είναι κάτι που πρέπει η κοινωνία μας να την απασχολεί διαρκώς μέχρι να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα όσον αφορά το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και από σωματεία εργαζομένων. Εργασιακές αλλαγές προωθούνται από την κυβέρνηση. Είδαμε σήμερα τα κεντρικά σημεία. Είναι σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις εργασιακές αλλαγές. Τι θα λέγατε καταρχάς γι' αυτό εσείς, κύριε Γαϊτάνη? Ότι είναι ένα νομοσχέδιο, κύριε Ντόκα, που δίνει τη δύναμη στον εργαζόμενο. Λαμβάνει, αν θέλετε, υπόψη του τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αγορά εργασίας τα τελευταία 30-40 χρόνια. Σας υπενθυμίζω ότι ο τωρινός νόμος που ρυθμίζει αντίστοιχα τα θέματα είναι ένας νόμος του 1982. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε, εγώ είμαι εργαζόμενος 18 χρόνια και αν θέλετε μου δίνει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνουμε αυτό το νομοσχέδιο περισσότερο ως εργαζόμενος και λιγότερο ως πολιτικός. Αντίστοιχα για τέτοιες περιπτώσεις θα έχετε και εσείς. Γνωρίζετε για παράδειγμα συμπολίτες μας οι οποίοι παρά τα αντιθέτως αναγραφόμενα στις συμβάσεις τους και περισσότερες ώρες από 8 πολλές φορές δουλεύουν την ημέρα αλλά και περισσότερες από 5 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό είναι έτσι, αλλά τι γίνεται τώρα? Θεσμοθετούμε αυτή την απορρίθμιση? Όχι, αντίθετα. Προσπαθούμε είναι να έτσι, είναι απορριθμισμένο τελείως σε πολλές περιπτώσεις. Καταρχάς, δεν θα ρυθμιστεί, κύριε Ντόκα, και να συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν θα ρυθμιστεί το θέμα αν συμφωνήσουμε ότι απλώς δεν υπάρχει, αν κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, αν το βάλουμε κάτω από το χαλί. Τι αυτό είναι που λέτε, λοιπόν, σωστό. Ναι. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει ψηφιακή κάρτα εργαζομένου. Θα μπει μάλιστα και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι θα λέει η κάρτα εργαζομένου? Θα δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο από το κινητό του τηλέφωνο να δηλώνει την ώρα που προσέρχεται στην εργασία του και την ώρα που φεύγει από αυτή. Άρα θα καταγράφονται και οι υπερορίες που κάνει. Ανεβάζει μάλιστα τον αριθμό υπερορίων σε 150 ετησίως. Κατά συνέπεια θα δίνει τη δυνατότητα και στους εργαζόμενους να έχουν και ένα μεγαλύτερο εισόδημα, να παίρνουν τις υπερορίες όταν τις εκτελούν και αν θέλετε θα προστατεύει από τον αθέμητο ανταγωνισμό και τους καλούς εργοδότες, κύριε Ντόκα, γιατί υπάρχουν και καλοί εργοδότες που δηλώνουν τα ωράρια των εργαζομένων τους και υπάρχουν απ' την άλλη όμως και κακοί οι οποίοι εξαιτίας αυτής της έλλειψης της αδυναμίας του θεσμικού πλαισίου να τους αντιμετωπίσει και να τους εντοπίσει κάνουν κατάχρηση αυτού της κατάστασης. Άρα λοιπόν η ψηφιακή κάρτα θα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής του ωραρίου και των υπερωριών. Σήμερα ο νόμος λέει ότι αν υπάρχει συλλογική σύμβαση μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη, επιτρέπεται στους εργαζόμενους σε εποχικές, αν θέλετε, εργασίες ή όταν, εν πάση περιπτώσει, το επιβάλλουν οι συνθήκες, να δουλέψουν περισσότερες ώρες κάποια περίοδο του χρόνου, λιγότερες κάποια άλλη περίοδο του χρόνου, ώστε στο εντός εξαμήνου, για παράδειγμα, να έχουν δουλέψει 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα με πενθήμερο. Με τα ίδια χρήματα φυσικά. Έρχεται τώρα αυτός ο νόμος και τι θα λέει? Εάν ο εργαζόμενος το επιθυμεί, κύριε Ντόκα, και μόνο αν το επιθυμεί ο εργαζόμενος, να συμφωνήσει με τον εργοδότη του ότι θα εφαρμόσει αυτού του είδους τη ρύθμιση, αν δεν υπάρχει δηλαδή συλλογική σύμβαση εργασίας, να εργαστεί κάποιες μέρες παραπάνω και κάποια άλλη περίοδο του χρόνου να εργαστεί ακόμα και τετραήμερο. Εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο όμως, κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να λέμε αν το επιθυμεί ο εργαζόμενος. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Οι επιθυμίες του εργαζόμενου δεν λαμβάνονται υπόψη. Είναι οι επιθυμίες της επιχείρησης του εργοδότη λαμβάνονται υπόψη. Και μόνο. Στην πραγματικότητα, στον πραγματικό κόσμο. Το γνωρίζετε κι εσείς. Θα μπορούσα να σας πω ότι συμβαίνει ακόμα και σήμερα, κύριε Ντόκα. Χωρίς σε αυτό το νομοσχέδιο. Όμως αυτό το νομοσχέδιο τι θα λέει? Ότι αν ο εργαζόμενος δεν το επιθυμεί αυτό, τότε αυτό δεν θα συνιστά λόγω απόλυσης.
Δεν θα μπορεί να τον απολύσει ο εργοδότης του γι' αυτό το λόγο. Θα βρεθεί ένας άλλος λόγος απόλυσης. Πάντως, από την αντιπολίτευση λένε ότι. Εδώ εσείς ολοκληρώστε για να σας πω τι λένε από την αντιπολίτευση, να απαντήσετε και σε αυτό. Σας ακούω. Να συμφωνήσουμε όμως ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν επιβαρύνει σε κάτι τον εργαζόμενο. Αντίθετα, του δίνει τη δυνατότητα καταρχάς να εξασφαλίζεται το ωράριό του, πόσες ώρες δουλεύει, αν τηρείται το 8ωρο, αν δουλεύει περιοριακά, και από την άλλη του δίνει δυνατότητα, αν θέλει να συμφωνήσει με τον εργοδότη του, να κάνει αυτή τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Πράγματα πολύ σημαντικά. Επίσης, το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζει θέματα τηλεεργασίας. Τηλεεργασία ήρθε για να μείνει, κύριε Πόκα. Δίνει τη δυνατότητα της αποσύνδεσης. Αν κανείς σχολάει από την τηλεεργασία του, να μην βομβαρδίζεται με email, να μην βομβαρδίζεται με μηνύματα, ώστε να γίνεται σεβαστό το ωράριο εργασίας. Το επίσης, υπάρχουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, επειδή η γυναίκα κάποια στιγμή στη ζωή της θα γίνει μητέρα. Αυτές οι διακρίσεις πάβουν πώς, παρέχοντας παραπλήσια και ίδια ακόμα δικαιώματα στον άντρα, ώστε να μην είναι πλέον κίνητρο για τον εργοδότη να επιλέξει έναν άντρα έναντι μιας γυναίκας. Η αποζημίωση του εργατοτεχνίτη, που ήταν ένα πάγιο αίτημα του κομμουνισμού, εξισώνεται. Ακόμα και η ψηφιακή κάρτα εργασίας που συζητάμε ήταν ένα αίτημα της ΓΕΣΕ, ένα πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕ. Άρα θέλω να πω ότι η αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Οι μόνοι που αντιδρούν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το κάνει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί αντιδρά στα πάντα. Αυτή είναι μια δύναμη συντήρησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά γενικότερα, χωρίς καμία προοδευτική ατζέντα, γιατί πρόοδος και φιλεργατική πολιτική, κύριε Ντόκα, δεν είναι ο δογματισμός και η στασιμότητα. Πρόοδος και φιλεργατική πολιτική είναι να δέχεσαι τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος και να προσπαθείς να τις ρυθμίσεις με έναν τρόπο που ευνοεί τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και ξέρετε, όπως δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, έτσι και δεν μπορούν να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες αποδίδουν και είναι κερδοφόρες χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους. Αυτό το σχήμα που ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να το δεχτεί, όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ξέρετε, εμείς στη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές πήραμε 40%. Μας ψήφισε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού που εκτείνεται σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Εργαζόμενοι, άνεργοι, επιχειρηματίες, πλούσιοι, φτωχοί, αναμφίβολα. Από όλους τους κοινωνικούς χώρους. Δεν είμαστε λοιπόν τρελοί να πάμε να πυροβολήσουμε τα πόδια μας. Φέρουμε ένα νομοσχέδιο σύγχρονο με καλές πρακτικές. Πολλά από αυτά που σας είπα, όλα θα έλεγα, εφαρμόζονται με επιτυχία σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στηρίζεται αυτό το νομοσχέδιο, αν θέλετε, στην ψηφιοποίηση. Νομίζω συμφωνούμε και οι δύο ότι αν κάπου έχει πάρει άριστο βαθμό αυτή η κυβέρνηση, που είναι αποδεκτό από όλους τους πολίτες της χώρας, σε όποιο πολιτικό χώρο και ανήκουν, είναι στα θέματα της ψηφιακής μετάβασης και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Νομίζω λοιπόν ότι και σε αυτό το κλάδο, σε αυτό το τομέα, θα πάμε εξίσου καλά και θα είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων. Με αυτό το νομοσχέδιο, λέει η αντιπολίτευση, απαντήσατε ήδη για την αντιπολίτευση, για το λόγο τον αντιπολιτευτικό, αλλά θα σας το θέσω. Προωθείται μια εργασιακή ζούγκλα, έτσι ακριβώς διαβάζω την ανακοίνωση, και ότι οδηγείται σε ανεξέλεγκτες απολύσεις εργαζομένων μέσα από τις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου. Τι απαντάτε λοιπόν? Κύριε Ντόκα, ποια είναι η ζούγκλα? Ζούγκλα είναι η καταγραφή του εργαζόμενου, του ωραρίου του, η σύνδεσή του με την εργάνη. Θα μπορεί ο ελεγκτής εύκολα ψηφιακά να μπορεί να ελέγξει πόσες ώρες εργάστηκε και πόσες ώρες δηλώθηκε από την εργασία του. Είναι ζούγκλα αυτό το πράγμα? Είναι ζούγκλα η αύξηση των ωρών υπεροριών για τον εργαζόμενο που θέλει να έχει ένα μεγαλύτερο εισόδημα? Είναι ζούγκλα όταν καταγράφονται ποιοι είναι οι λόγοι απόλυσης και σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να απολυθεί ο εργαζόμενος? Σας περιέγραψα προηγουμένως ότι για τον λόγο της μη αποδοχής της διευθέτησης του χρόνου εργασίας δεν συνίσταται απόλυση. Δεν συνίσταται απόλυση, το αναφέρει το νομοσχέδιο, και μια σειρά άλλων περιπτώσεων. Επιπρόσθετα από τους συνηθισμένους, όπως είναι θρησκευτικοί λόγοι, θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού ή το φύλο. Το γεγονός ότι δίνονται τα ίδια δικαιώματα και στους άντρες με τις γυναίκες, ώστε να μην γίνονται διακρίσεις βάρων των γυναικών. Είναι κάτι προοδευτικό ή κάτι συντηρητικό? Και, εν πάση περιπτώσει, πώς καταργείται το 8ωρο, κύριε Ντόκα, όταν και οι ίδιοι οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο εκείνη βέβαια ήταν του ΠΑΣΟΚ, έχουν φέρει αντίστοιχους νόμους
που προέβλεπαν μέσω συλλογική σύμβαση εργασία να μπορεί να γίνεται αυτή η διευθέτηση του χρόνου εργασία. Μέσω συλλογική σύμβαση, όμω, όχι μέσω ατομική σύμβαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. έχει αλλεργία στα ατομικά δικαιώματα, όταν δίνεται η δυνατότητα δηλαδή στο άτομο να ρυθμίσει από μόνο του κάποια ζητήματα. Το ζήτημα είναι, κύριε εκπρόσωπε, αν μπορεί το άτομο να ρυθμίσει μόνο του απέναντι στον εργοδότη του κάποια ζητήματα. Ακούω όμως αυτό που λέτε με προσοχή και αξιολογείτε από τον κόσμο. Ναι. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, γιατί θέλω να κλείσουμε πάλι με την πανδημία και με τα self-test, που πείτε. Σε λίγο, όπως είπατε, θα πάτε να κάνετε ένα μαζί με την κόρη σας, θα κάνει η κόρη σας και θα την βοηθήσετε. Υπήρξαν εδώ κάποια προβλήματα, κάποιες αστοχίες και εδώ στα Γιάννα περισσότερο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δεν ξέρω αν υπήρξαν σκάρτες παρτίδες ή αν υπάρχει μια συγκεκριμένη αστοχία, μια απόκληση αυτής της μεθόδου των self-test. Βγήκανε αρκετά ψευδώς θετικά. Δεν γνωρίζω αν έχετε υπόψη σας αυτό. Σας το λέω και για να μην ανησυχήσετε αν βγει θετικό ένα self. Κύριε Ντόκα, αλλά έχετε εικόνα για αυτό που ρωτώ. Θα σας πω βεβαίως. Επειδή είμαι θετικός επιστήμον, διδάκτορ ιατρικής φυσικής, γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει το ψευδώς θετικό και το ψευδώς αρνητικό. Το ψευδώς θετικό είναι προδιαγράφεται στις προδιαγραφές των τεστ. Μπορεί το 1% των τεστ να βγουν ψευδώς θετικά. Τι σημαίνει ψευδώς θετικό? Ότι λέει το τεστ ότι είσαι θετικός, ενώ στην πραγματικότητα δεν είσαι. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Ντόκα, και όλα η πολιτεία λέει ότι όποιος βγει θετικός, παίρνει το αποτέλεσμα του self-test και πηγαίνει και κάνει δωρεάν ένα rapid test. Mm-hmm. Όπου εκεί εξακριβώνεται με ένα δεύτερο τεστ τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Φαντάζεστε να γινόταν το ανάποδο, κύριε Ντόκα. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Να είχαμε ψευδώς αρνητικά. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και ψευδώς αρνητικά, δεν ξέρει κανείς. Όχι, γιατί η ειδικότητα και η ευαισθησία είναι πολύ υψηλές, είναι σχεδόν στο 100% στις προδιαγραφές. Άρα τα ψευδώς θετικά ως ένα βαθμό είναι κάτι το οποίο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτών των τεστ, συμβαίνει, είναι πραγματικότητα, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η πολιτεία λέει ότι θα κάνεις σε κάθε περίπτωση. Κατανοητό. Δεν υπήρχαν σκάρτες παρτίδες δηλαδή, απλά υπήρχε το ποσοστό των ψευδώς θετικών που έχει αυτή η μέθοδος. Τώρα όταν είναι περίπου 1% αυτό και καταλαβαίνετε γίνονται εκατομμύρια self-test, μπορείτε να υπολογίσετε. Προφανώς δεν είχαμε τόσο πολύ, γιατί σας λέω ότι είναι μέχρι 1% ψευδώς θετικά. Ήταν πολύ λιγότερο αν δείτε τα νούμερα, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει. Δεν χρειάζεται ακόμη. Κοιτάξτε, αυτές οι τεχνολογίες 100% δεν υπάρχει σε τίποτα. Τίποτα στη ζωή δεν είναι 100%. Μόνο λοιπόν, θάνατος είναι 100%, κύριε Γαϊτάνη. Μάλιστα. Γι' αυτό όλα αυτά τα εργαλεία είναι βοηθητικά στο να εντοπίζουμε περισσότερο. Σωστό. Έχετε δίκιο. Πείτε μου και την άποψή σας τώρα για τη συζήτηση που έγινε για την άρση πατέντας, τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να μπούμε στην αντιπαράθεση. Ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την άρση πατέντας για τα εμβόλια κορονοϊού? Μην μπούμε τώρα τι είπε ο ένας, τι δεν είπε ο άλλος. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η θέση σας? Κύριε Ντόκα, επί της αρχής είναι μια σωστή άποψη αυτό και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Και μάλιστα υπάρχουν εταιρείες όπως η Moderna, εγώ σας λέω να επισκεφτείτε το site της εταιρείας, η οποία από τον Οκτώβριο έχει πει ότι δεν θα βάλει διπλώματα έβρεση τεχνίας και είναι ανοιχτή στο να συζητήσει κάποια στιγμή με άλλες εταιρείες το πώς μπορούν να συνεργαστούν. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι η εταιρεία Sanofi έχει ανακοινώσει ότι το δεύτερο εξάμεινο του 2021 θα βοηθήσει τη Pfizer στην παραγωγή εμβολίων. Γιατί συζητάμε για τις πατέντες, κύριε Ντόκα? Γιατί θέλουμε να κάνουμε μαζικότερη την παραγωγή των εμβολίων. Να εμβολιαστούμε μια ώρα αρχίτερα να γλιτώσουμε από αυτή την πανδημία. Είναι αυτό εφικτό? Δεν είναι πολύ εύκολο με την άρση των πατεντών. Λόγω της παραγωγικότητας που είναι συγκεκριμένη. Όχι μόνο γι' αυτό. Υπάρχουν 37 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο που παράγουν εμβόλια. Τα 20 είναι στην Ευρώπη. Είναι και θέμα πρώτων υλών. Μάλιστα. Υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα το λιπίδιο μέσα στο οποίο μπαίνει το messenger RNA. Για να χορηγηθεί το εμβόλιο, είναι κάτι το οποίο εισάγεται από την Ινδία. Αυτό δεν το βρίσκει κανείς σε μεγάλη. Έχουμε σπουδές. Τεχνικά ζητήματα στην παραγωγή, δηλαδή, μου λέτε με απλά λόγια. 200 υλικά, κύριε,
κύριε Ντόπ, από πάνω από 20 χώρες. Αν είχαμε 200-300 γραμμάρια παραπάνω ενδεχομένως από κάποια υλικά, να είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες εμβόλια. Άρα είναι βασικά ένα θέμα πρώτων υλών, ένα θέμα σε ποια εργοστάσια θα παραχθούν, γιατί μπαίνουν θέματα ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας. Άρα αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει να ξέρει ο πολίτης ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει μαζική παραγωγή εμβολίων αύριο το πρωί. Εξάλλου, σας θυμίζω ότι τον Ιανουάριο που το είχε πει αυτό ο κύριος Τσίπρας να το κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά, άρα και η Ελλάδα, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανών τη χρειάζονται 12 με 16 μήνες στη χώρα μας για να οργανωθεί. Σας ευχαριστώ, κύριε Γαϊτάνη. Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αξιολογείται από τους τηλεθέατες. Να είστε καλά. Που έχουμε, κύριε Ντόκα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Πάμε εδώ.